Η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας που αναμένεται τις προσεχείς ημέρες προκάλεσε αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης που μέχρι πρόσφατα κινούνταν υποτονικά. Η τιμή αυτό τον καιρό στην Πάτρα κυμαίνεται από 1,25 μέχρι 1,26 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση του τελευταίου μήνα, με τον παγκόσμιο δίκτυο αναφοράς Brent να διαμορφώνεται στα 70 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας από τα 3/4% που ήταν τη Δευτέρα. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο ξεκινάει σιγά σιγά να μπαίνει το κρύο. Οπότε είναι αρκετά θετικά τα πρόσημα όσον αφορά το κομμάτι του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου. Κινούμαστε γύρω στο 1,25, ενώ είχαμε ξεκινήσει με το 1,40. Οπότε είναι μια πολύ καλή χρονική στιγμή για κάποιον που θέλει να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης να προμηθευτεί τώρα. Θεωρώ ότι ο καιρός είναι καταλυτικός παράγοντας για το κομμάτι των παραγγελιών. Οπότε με το όσο πιο πολύ κρύο κάνει, τόσο πιο πολύ ανάγκη θα έχει ο κόσμος να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης. Αναφορικά με τις προμήθειες πετρελαίου που γίνονται, οι περισσότερες δεξαμενές είναι γεμάτες και ο κόσμος που θέλει να αγοράσει, αν και έχει στενότητα χρημάτων, αγοράζει πετρέλαιο με σύνεση. Κερδισμένοι φυσικά είναι όσοι προμηθεύονται τώρα το απαραίτητο πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πελάτες συνεχίζουν να παραγγέλνουν σταθερά. Απλά κάποιοι υποφελούνται τη διαφορά της τιμής τώρα, με αυτούς που είχαν απόθεμα από πέρυσι, σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν απόθεμα από πέρυσι και να πήραν από την αρχή της χρονιάς. Οπότε τώρα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, χτυπάνε τα τηλέφωνα για να προμηθεύσετε. Η ζήτηση είναι σταθερή, δεν αλλάζει. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούσαν να το τρενάρουν και να πάνε στο δυνατόν πιο πίσω γίνεται τις παραγγελίες. Τώρα βέβαια που η τιμή είναι αυτή, υπάρχει λίγο περισσότερη κινητικότητα. Η κίνηση έχει αυξηθεί βέβαια, αφού είναι αρκετοί οι καταναλωτές που περίμεναν να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες για να εφοδιάσουν τις δεξαμενές τους, ελπίζοντας φυσικά στις χαμηλότερες τιμές. Όπως φαίνεται, είμαστε στη χαμηλότερη τιμή που έχει υπάρξει από την έναρξη μέχρι και σήμερα. Δείχνουν τα πράγματα να είναι σχετικά σταθερά. Θεωρώ όμως ότι με την αύξηση της ζήτησης θα υπάρξει και μια μικρή αύξηση στην τιμή. Ενώ τα πράγματα δείχνουν να έχουν και μια πτωτική τάση, θεωρώ ωστόσο ότι θα υπάρξει μια μικρή αύξηση.